επόμενο ομιλητή, τον διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εισόδων, τον κύριο Γιώργο Πιτσιλή. Τον γνωρίζουμε οι περισσότεροι από εμάς. Ο κύριος Γιώργος Πιτσιλής είναι από τη θέση του διοικητή της ΑΔΕ. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος καλείται να διαχειριστεί την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων, βδομάδα με την εβδομάδα, ημέρα με την ημέρα, μήνα με τον μήνα. Ο κύριος Γιώργος Πιτσιλής έχει μια βαθιά νομική κατάρτιση, επιστημονική εξειδίκευση και σημαντική επαγγελματική εμπειρία πριν αναλάβει, εννοείται, τη θέση του διοικητή της ΑΔΕ, σε όλο το φάσμα του φορολογικού δικαίου, ελληνικού, διεθνούς και ευρωπαϊκού. Ο στόχος του από τη θέση του διοικητή της ΑΔΕ είναι πρωταρχικά βέβαια να εδραιώσει μια σχέση εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας και με τους πολίτες και με την κοινωνία. Η προτεραιότητα βεβαίως της ανεξάρτητης αρχής είναι να βελτιώσει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών με γνώμονα τόσο την ίσπραξη των δημοσίων εσόδων και την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων, όσο βέβαια και την εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων αυτών καθεαυτών. Κύριε Πιτσιλή, παρακαλώ να έρθετε στο βήμα. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον συνέδριο, το οποίο πολύ γρήγορα έχει καταφέρει να αποτελέσει θεσμό για τη Βόρεια Ελλάδα και όχι μόνο. Προσερχόμενος το πρωί εδώ στο χώρο του συνεδρίου, με σταμάτησε μια δημοσιογράφος και με ρώτησε τι σημαίνει ανάπτυξη για εμένα. Μια απλή, όσο και ουσιαστική ερώτηση, στην οποία θα επιχειρήσω να δώσω μια εξίσου απλή απάντηση. Ανάπτυξη είναι πρώτα απ' όλα επενδύσεις και δουλειές. Και τι σημαίνει αυτό για μας στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων? Όσο περισσότερες επενδύσεις και δουλειές, τόσο περισσότερα έσοδα για μας. Με αυτό λοιπόν το γνώμονα κινούμαστε στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Στην κατεύθυνση δηλαδή του πώς θα ελαφρύνουμε τις επιχειρήσεις από το διοικητικό βάρος, στην καθημερινότητα των συναλλαγών τους, και τούτο διότι η πορεία των επιχειρήσεων είναι αυτή που κρίνει και το τελικό αποτέλεσμα και την πορεία της οικονομίας, της κοινωνίας και των ανθρώπων που ζουν σε αυτή τη χώρα. Διότι, και λέω το αυτονόητο βέβαια, ότι αν επιχειρήσεις δεν λειτουργούν μέσα σε ένα περιβάλλον φιλικό προς αυτές, ένα περιβάλλον το οποίο δεν τους δημιουργεί διαρκώς προβλήματα και αγγυλώσουν την καθημερινότητά τους, τότε πολύ απλά δεν θα μπορέσουν να λειτουργήσουν στην Ελλάδα. Με όποιες επιπτώσεις μπορεί να έχει αυτό για τα φορολογικά έσοδα, για την πορεία του ΑΕΠ, για τις δουλειές όλων. 20 μήνες στην ηγεσία της φορολογικής διοίκησης και έχοντας δουλέψει μαζί με το στελεχειακό δυναμικό της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μπορώ να σας πω ότι είμαι ακόμα πιο πεπισμένος σήμερα ότι μπορούμε να εφαρμόσουμε αλλαγές και μεταρρυθμίσεις στο δημόσιο τομέα της Ελλάδας και ειδικά στη φορολογική διοίκηση. Να σας πω ότι αυτός είναι εξάλλου και ο σκοπός της ανεξαρτησίας της ΑΔΕ. Να οδηγήσει σε καλύτερα αποτελέσματα, έρωντας εμπόδια προς την αποτελεσματικότερη διοίκηση και διατηρώντας ταυτόχρονα τη διαφάνεια και τη χρηστή διαχείριση. Είναι λοιπόν για μας μια ευκαιρία για την ελληνική διοίκηση, μια ευκαιρία για τη φορολογική διοίκηση να λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά προς όφελος των φορολογουμένων και των πολιτών. Και προσπαθούμε να την εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία κάθε μέρα. Θα σας απαριθμίσω ορισμένα από τα έργα τα οποία τρέχουμε αυτή την περίοδο και θα ξεκινήσω από το πιο μεγάλο και φιλόδοξο. Αυτή την περίοδο ετοιμάζουμε το βασικό αρχιτεκτονικό σχέδιο της ΑΔΕ, το blueprint, όπως λένε και οι Αγγλοσάξονες, της ΑΔΕ που θέλουμε να έχουμε μέσα σε 3-4 χρόνια από τώρα. Και το κάνουμε αποσυνδέοντας τη σκέψη μας από τις δυσχέρειες και τις αγγυλώσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Θέτουμε δηλαδή φιλόδοξους στόχους, ώστε στη βάση του τι πραγματικά χρειάζεται για μια σύγχρονη φορολογική διοίκηση, να καθορίσουμε και τα μέσα
με τα οποία θα πετύχουμε αυτούς τους στόχους. Έτσι ώστε δηλαδή οι ανάγκες να καθορίσουν τα μέσα και όχι το αντίστροφο. Βασική επιδίωξη αυτής της μεταρρύθμισης είναι μια πλήρη στροφή προς την πελατοκεντρική προσέγγιση, δηλαδή προς την εξυπηρέτηση του πολίτη και του φορολογουμένου που θέλει να είναι συνεπής προς τις υποχρεώσεις του. Γιατί πιστεύουμε και το έχουμε δει ότι η συμμόρφωση θα γίνεται ολοένα και πιο εύκολη όσο θα μειώνουμε τη γραφειοκρατία, όσο θα αέρονται αγγυλώσεις και όσο θα ηλεκτρονικοποιούνται περαιτέρω οι συναλλαγές. Με αυτές τις σκέψεις δημιουργούμε και μια νέα στρατηγική πληροφορικής και ένα επιχειρησιακό σχέδιο με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα που θα μας επιτρέψει να έχουμε ευέλικτες εσωτερικές διαδικασίες για την καθημερινή μας λειτουργία και που θα κάνουν τη δουλειά μας πιο αποτελεσματική και θα απλοποιήσουν τις φορολογικές συναλλαγές ώστε να μειωθεί το κόστος της συμμόρφωσης για επενδυτές και επιχειρήσεις. Στόχος να ελαχιστοποιηθούν, αν όχι να μηδενιστούν, οι επισκέψεις των πολιτών στις εφορίες και στα τελωνία, ώστε να μην χάνουν εργατόρες ούτε οι επιχειρήσεις ούτε και εμείς. Και βεβαίως, εξοικονόμηση πόρων για να κατευθύνουμε τις δυνάμεις μας εκεί που έχουμε αδυναμία, εκεί που πονάμε, στους ελέγχους κατά της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου. Παράλληλα, εγκαθιδρύουμε ένα μόνιμο σύστημα εκπαίδευσης για τους εργαζομένους μας, με βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα προγράμματα εκπαίδευσης στο πρότυπο των σύγχρονων φορολογικών διοικήσεων. Θεσπίζουμε όμως, και αυτό ίσως είναι η σημαντικότερη μεταρρύθμιση στην σύγχρονη ιστορία της φορολογικής διοίκησης, και ένα νέο σύγχρονο σύστημα διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, το οποίο θα είναι βασισμένο στις αρχές της αξιοκρατίας, της διαφάνειας, της δίκαιης αξιολόγησης και της δίκαιης ανταμοιβής των στελεχών μας, απαλλαγμένο από πρακτικές και νοοτροπίες του παρελθόντος. Ένα νέο σύστημα που θα επιτρέπει σε όλα τα στελέχη μας να αναδείξουν και να αξιοποιήσουν τις ικανότητές τους και να έχουν τις ευκαιρίες που δικαιούνται για να εξελιχθούν επαγγελματικά μέσα στην ανεξάρτητη αρχή. Το αυτονόητο επιδιώκουμε με αυτή τη μεταρρύθμιση, δηλαδή οι αποδοχές των εργαζομένων μας να μην διαμορφώνονται μόνο με βάση τα τυπικά προσόντα και την αρχαιότητα, αλλά και με βάση το έργο που ο καθένας παράγει, στη θέση που βρίσκεται και τις ευθύνες που αναλαμβάνει. Πιστεύουμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε μακροπρόθεσμα να φτιάξουμε μια φορολογική διοίκηση εφάμιλη των καλύτερων διοικήσεων διεθνώς, που θα παρέχει στους υπαλλήλους τις κατάλληλες συνθήκες για να ασκήσουν το έργο τους και θα ανταποκρίνεται και στις προσδοκίες των πολιτών. Επιμένουμε στην προώθηση της διαφάνειας και της δικαιοσύνης στην καθημερινή μας λειτουργία, τόσο στις ελεγκτικές μας μεθόδους, όσο και στην ερμηνεία της φορολογικής νομοθεσίας, ειδικά με τη λειτουργία της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών. Παράλληλα, προσπαθούμε με τα μέσα που διαθέτουμε να συμβάλλουμε και στον τομέα αυτό και σε μια άλλη παράμετρο, στη λεγόμενη βεβαιότητα των φορολογικών υποχρεώσεων, αυτό που οι Αγγλοσάξονες αποκαλούν tax certainty. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται και οι προσπάθειές μας για σαφείς οδηγίες προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, αλλά και οι αλλαγές που εισηγηθήκαμε και έγιναν δεκτές και νομοθετήθηκαν σχετικά με την προστασία της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του φορολογουμένου από ερμηνευτικές μεταβολές. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και οι πρόσφατες αποφάσεις που εκδώσαμε και οι εγκύκλιες οδηγίες που δώσαμε σχετικά με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις παραγραφές, όπου σεβόμενοι την αρχή του κράτους δικαίου, δώσαμε τις κατάλληλες κατευθύνσεις στις ελεγκτικές μας υπηρεσίες. Βεβαίως, από την άλλη πλευρά, διευρύνουμε διαρκώς και τις δυνατότητες ελέγχου και τις μεθόδους συλλογής φόρων, δίνοντας έμφαση στις επαγγελματικούς κλάδους όπου η φοροδιαφυγή είναι πιο συχνή και δείχνοντας έτσι την αυστηρότητά μας στην προστασία της φορολογικής βάσης. Στο ίδιο πλαίσιο, εργαζόμαστε εντατικά και για την αξιοποίηση του όγκου των στοιχείων που θα λάβουμε στο πλαίσιο της ανταλλαγής πληροφοριών με τα άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΣΑ. Είναι μια μεγάλη πρόκληση τόσο για μας, όσο και να σας πω και για τις υπόλοιπες φορολογικές διοικήσεις. Είχα την ευκαιρία να το διαπιστώσω στην Ολομέλεια των φορολογικών διοικήσεων του ΟΣΑ την προηγούμενη εβδομάδα στο Όσλο. Τέλος,
ως προς το κομμάτι αυτό, να σας πω ότι την περίοδο αυτή συνεργαζόμαστε στενά με το Υπουργείο Οικονομικών για τον εξορθολογισμό του συστήματος επιβολής προς αυξήσεων και προστήμων, καθώς και των διατάξεων για την ευθύνη διοικούντων σε νομικά πρόσωπα. Είναι κάτι παραπάνω από σημαντικό, είναι θεμελιώδες για μας, όταν ζητάμε από τις επιχειρήσεις να είναι συνεπείς με τις υποχρεώσεις τους, να τηρούμε κι εμείς τις δικές μας υποχρεώσεις απέναντι στις επιχειρήσεις. Είμαι λοιπόν ιδιαίτερος χαρούμενος που το μήνα που πέρασε, το Σεπτέμβρη, καταφέραμε να συμψηφίσουμε ή να επιστρέψουμε υποχρεώσεις μας συνολικού ύψους πάνω από 1,6 δις ευρώ. Καταφέραμε λοιπόν μέσα σε ένα μήνα να μειώσουμε το στόκ των ληξιπροθέσμων μας κατά 50%. Στην ίδια κατεύθυνση εντάσσεται και σειρά αποφάσεων που έχουμε βγάλει για την διευκόλυνση των επιστροφών φόρου. Στόχος μας είναι το συντομότερο δυνατό να έχουμε ξεμπερδέψει με το στόκ και να μην είμαστε πλέον σε αυτά που προβλέπει ο νόμος, στην επιστροφή εντός 90 ημερών. Και είμαι αισιόδοξος ότι θα το καταφέρουμε. Επειδή καταλαβαίνω ότι ο χρόνος είναι πολύτιμος, θα κλείσω λέγοντας αυτό που και εσείς επισημάνατε στην αρχή, ότι στόχος μας είναι να χτίσουμε μια σχέση αυξανόμενης εμπιστοσύνης με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, ενισχύοντας ταυτόχρονα και το βαθμό συνέπειας της φορολογικής διοίκησης στις υποχρεώσεις απέναντι στους φορολογουμένους. Τελικά, απότερος στόχος μας είναι να βελτιώνουμε διαρκώς το φορολογικό περιβάλλον, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τα δεδομένα μέσα στα οποία κινείται η χώρα. Και σε αυτή την προσπάθεια θέλουμε το υγιές επιχειρήν, δηλαδή όλους εσάς, συμπαραστάτες και συνοδοιπόρους. Σας ευχαριστώ πολύ.